σύνθεση του Ολυμπιακού, και ενώ οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ταλικριάδης νούμερο 1, Θόδωρος Παχαντουρίδης στο 2, Κυριάκος Καραταΐδης στο 3, Μιχάλης Βλάχος 4, Νίκος Νεντίδης στο 5, Γιώτης Τσαλουκίδης στο 6, Γεννάντι Λιτόφτσενκο 7, Νίκος Γιαντάκης στο 8, Γιούρις Σάβιτσεφ 9, Όλεγκ Προτάσοφ στο 10 και Παναγιώτης Οφιανόπουλος στο 11. Η έκπληξη από τον Όλεγκ Βλαχίνο, ο οποίος άφησε στον πάγκο τουλάχιστον για αυτό το πρώτο ημίχρονο τον Βασίλη Καλαμπή. Η μπάλα στον Προτάσοφ από τα αριστερά. Προτάσοφ που πιέζεται από τον Πλίτσι, μπαίνει στην περιοχή ο Προτάσοφ, βγάζει την παλιά και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία από τον Σοφιανόπουλο. Ο Σοφιανόπουλος ωστόσο δεν πρόλαβε και ο διαιτητής ο κύριος Σκαρτάδος έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟ. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά και μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Πιέζεται από τον Βλάχο από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πολύ ωραία παλιά του Τζούρτζεβιτς για τον Σκαρτάδο που παίρνει στην περιοχή. Ο Σκαρτάδος πλασάρει και κάνει μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟ να ανοίξει το σκορ. Ήταν πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟ στο 32ο. Τώρα όμως δίνει στον Προτάσοφ που ανατρέπεται από πίσω. Τελικά αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής. Το σούτ από τον Λιτόφτσενκο, ο Γκάμπριτς μπλοκάρει την μπάλα. Ξαφνική αντεπίθεση και συνδυασμένη αυτή των παιχτών του Ολυμπιακού. Σκαρτάδος, Λεοντιάδης, Λαγωνίδης. Λεοντιάδης με τον Τσιαντάκη. Θα κάνει τη σέντρα ο Λεοντιάδης στα Αμάσια. Κεφαλιά από τον Σκαρτάδο και τον γκολ. Την κεφαλιά και τον γκολ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, όχι από τον Σταμάρο Μπορμπόκη. Ο Μπορμπόκης είναι αυτός τελικά. Η προσπάθεια πάλι που έγινε από τον Λεοντιάδη, η σέντρα δεν μπόρεσε ο Τσιαντάκης και ο Σκαρτάδος έκανε την κεφαλιά για να ανοίξει το σκορ για τον ΠΑΟΚ με τη συμπλήρωση του 52ου λεπτού. 1-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο 52. Βλέπετε και πάλι με ποιον τρόπο. Με την κεφαλιά του Σκαρτάδου που δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον Ηλία. Που δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό και στην αντεπίθεση ο Σοφιανόπουλος το κοντρόλ. Το δυνατό σουτ από μακριά και υποχρεώνεται ο Κάμπριτς σε σωτήρια επέμβαση σε αυτό το σουτ του Λιτόφτσενκο. Έβγαλε την παραδοχή. Και πάλι Τσιαντάκης για το Χατζίδη. Έκανε την προσποίηση να δούμε να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Αποκρούει την μπάλα. Ο Χατζίδης προσπαθεί να ξαναμπεί στην περιοχή. Τσιαντάκης τελικά. Ξέφυγε ο Τσιαντάκης. Η νέα σέντρα που γίνεται. Βγαίνει ο Γκάμπριτζ κεφαλιά και έχουμε τον γκολ. Το γκολ που έχουμε από τον Τσαλουχίδη. 1-1 Ολυμπιακός στο 63. 63ο λεπτό και ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Ένα γκολ μέσα στην Τούμπα βέβαια δεν είναι και μικρό πράγμα. Όταν μάλιστα ο τελικός είναι διπλός. Βλέπετε τους οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι απομονωμένοι σε μια γωνιά, σε μια κερκίδα της Τούμπας, σε μια γωνιά εδώ του γηπέδου και ο Γκάμπριτζ που έκανε την αποτυχημένη έξοδο να είναι απαρηγόρητος. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης λοιπόν ο αρχηγός, οι δύο αρχηγοί είναι οι σκόρερ μέχρι στιγμής του αγώνα. Και πάλι η προσπάθεια του Τσιαντάκη, η ωραία σέντρα. Ο Τσαλουχίδης προλαβαίνει τον Γκάμπριτζ και στέλνει με καρφωτή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ για να κάνει το 1-1. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης λοιπόν, που βλέπετε πάλι από άλλη κάμερα την επιτυχία του τέρματος του Ολυμπιακού. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης μετά από τη σέντρα του Τσιαντάκη. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι και έχουμε στην αντεπίθεση τον Ολυμπιακό με τον Προτάσοφ που είναι σε καλή θέση. Ο Προτάσοφ άνοιξε όμως την μπάλα. Τελικά γύρισε πίσω στον Τσιαντάκη. Ο Τσιαντάκης στρώνει στον Χατζίδη. Ο Χατζίδης δεν κάνει το πλασέ. Ιδανική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σκαρτάδος και Λαγωνίδης. Λαγωνίδης το εκτελεί. Η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1. Συνεχίζεται η φάση. Λαγωνίδης και πάλι. Νέα σέντρα. Η κεφαλιά και μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Η κεφαλιά από Χατζίδη και είναι 3-3. Είναι 3 παίκτες του Ολυμπιακού με 3 του ΠΑΟΚ. Ο Χατζίδης έκανε την τρίπλα. Θα δούμε αν θα κάνει και μόνος του το σούτ. Αποφασίζει να το κάνει τελικά το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Απάντηση λοιπόν του Ολυμπιακού με τα δοκάρια και χάνει την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Χατζίδης, με συγχωρείτε, να κάνει το 2 σοφέ μην όρθιος. Προτάσοφ έστρωσε στον Λιτόφτσενκο το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα δεν υπάρχει γκολ. Υπάρχει offside του Λιτόφτσενκο όπως λέει ο επόπτης και βλέπετε τον Λιτόφτσενκο να διαμαρτύρεται στον επόπτη με τον τρόπο του, χαμογελώντας για αυτή του την υπόδειξη. Ειρωνικά λοιπόν ο Λιτόφτσενκο θεωρεί ότι κακώς υποδείχθηκε σε θέση offside. Να δούμε όμως τη φάση. Το παιχνίδι βέβαια τελειώνει με τον κύριο Δημητριάδη να σφυρίζει αυτή τη στιγμή τη λήξη του. Ο Προτάσοφ έδωσε στον Λιτόφτσενκο. Ο Λιτόφτσενκο έκανε το πλασέ. Το γκολ δεν μετράει για τον Ολυμπιακό.